Παναγνωστοπούλου, Σερέτη, Καμαράτος, Μελιδόνη και παρουσιάζει κυρία Τρικαλινού. Σα ακούμε. Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσω και πάλι την Ελεμέδ για την δυνατότητα να είμαι σήμερα κοντά σα. Η εργασία που θα παρουσιάσουμε αφορά τη χρήση του λιποϊκού οξέω στην διαβητική νευροπάθεια. Και αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να δούμε εάν επιδρά και στην ταχύτητα αγωγημότητα του του των νεύρων ο τρόπος που το μετράμε είναι η εντόπιση, δηλαδή είναι στο γαστροπνημιαίο. Δεν προχωράει. Δεν προχωράνε τα slides. Εντάξει. Όπως ξέρουμε, η διαβητική νευροπάθεια είναι πολύ συχνή επιπλοκή και είναι επιπλοκή που βασανίζει τόσο το θεράποντα όσο και τους ασθενείς. Το αλφα-λοιποϊκό οξύ είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξυδοτικό το οποίο έχει συνδεθεί σαφώς με τη βελτίωση των συμπτωμάτων της διαβητικής νευροπάθειας. Όμως, ο σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε εάν έχει επίδραση και στην ταχύτητα αγωγιμότητας του γαστοκνημιαίου νεύρου. Ο τρόπος που το κάναμε αυτό ε, ήταν χρησιμοποιώντας το, το, τη συσκευή N-STAT ε, DPN Check, DPN Check ε, η οποία αποτελείται από μία κεφαλή και ένα βραχίωνα, έχει μία ε, LCD οθόνη, ε, χρησιμοποιεί ε, σχεδόν μία χρήση, όχι μία, δύο περίπου χρήσεων ε, biosensors και όπως βλέπουμε στο βραχίωνα του έχει δύο ηλεκτρόδια μέσω των οποίων μας δίνει τις μετρήσεις. Η θέση που χρησιμοποιούμε, για να, που εφαρμόζουμε για να πάρουμε τις μετρήσεις είναι αυτή που βλέπετε στη διαφάνεια και οι διάφορες θέσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στους ασθενείς φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια. Τον ασθενή τον γυρνάμε με το εξεταζόμενο άκρο να είναι άνοθεν οι μετρήσεις που παίρνουμε στην οθόνη είναι ε, όπως φαίνεται στο slide. Μπορούμε να έχουμε τις μετρήσεις μας, μπορούμε να έχουμε και διάφορες ενδείξεις ότι δεν λειτουργεί καλά η, ε, το μηχάνημα, Κύριος λόγω θερμοκρασίας του άκρου, ειδήματος του άκρου κλπ. Και βέβαια μετράει τόσο την, το εύρος του ε, δυναμικού, όσο όπως είπαμε και τη ταχύτητα αγωγημότητας. Ε, οι μετρήσεις μας είναι στη ταχύτητα αγωγημότητας και στο έυρος του δυναμικού. Και χρησιμοποιήσαμε 32 ασθενείς, εκ των οποίων οι 12 ήταν άνδρες. Η ηλικία των ασθενών ήταν 67,9 σύμπλην 8,6. Η γλυκοζυλωμένη του αιμοσφαιρή ήταν 7,1 σύμπλην 1. Ο δείκτης μάζας σώματος ήταν 30,7 σύμπλην 11,2. Η διάρκεια του διαβήτη ήταν 14,1 σύμπλην 5,3 έτη και η αγωγή τους ήταν κατά 72% δυσκεία και κατά 26,5% ινσουλινοθεραπεία. Στους ασθενείς αυτούς, αφενός ποσοτικοποιήσαμε τις μετρήσεις μέσω του ENSTA DPN check, όσο και βέβαια εφαρμόσαμε τα δύο ερωτηματολόγια των ε, συμπτωμάτων της νευροπάθειας και της νευρολογικής ανικανότητας που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα και που πρακτικά ε, μας δίνουν και αυτά μια ποσοτικοποιημένη αίσθηση της νευροπάθειας των ασθενών. Ε, από τις μετρήσεις μας, όπως θα δείτε από τα νούμερα που εμφανίζονται στη διαφάνεια αυτή, δεν είχαμε ε, αποτελέσματα θετικά για την ε, ταχύτητα ε, ογημότητα του γαστροκνημίου νεύρου. Δεν επηρεάζει από τη μελέτη μας ε, ε, την ταχύτητα αγωγιμότητας του γαστροκνημίου νεύρου η χορήγηση του αλφα-λιποϊκού οξέως. Βέβαια, η χορήγηση ήταν δίμηνη. Όμω, εκεί που uh, παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν στο ερωτηματολόγιο των, uh, των, νευρολογικών συμπτωμάτων. Αυτό το ξέρουμε και κλινικά. Μα το αναφέρουν σχεδόν όλοι οι ασθενεί μα. Επομένω, η χορήγηση του αλφα-λιποϊκού οξέω σε ασθενεί με σακχαρώδη διαβήτη και διαβητική νευροπάθεια δεν επηρέασε την ταχύτητα του γαστροκνημίου νεύρου και, την ταχύτητα, και το εύρος του αισθητικού δυναμικού, όμως συνδυάστηκε με βελτίωση του δίκτυ νευρολογικών συμπτωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρικαλινού. Κάποια ερώτηση από το κοινό. Από ό,τι φαίνεται τελικά με τη δίμηνη χορήγηση είχατε προς τα συμπτώματα, όχι όμως αλλαγές στα, στην καταγραφή της, της νευρολογικής πάθους. Έτσι ακριβώς τα είναι. Τα κλινικά τα το αγωνίες. ξέρουμε. Mm. Το ξέρουμε, δηλαδή δεν υπάρχει σχεδόν κανείς ασθενής που να το πάρει τόσο για τη διαβητική νευροπάθεια όσο και για άλλες νευροπάθειες, όπως είναι ε, ε, τοξικές από τα χημειοθεραπευτικά και να μην έχει άμεση βελτίωση. Συγκεκριμένα στα, χημειοθεραπευτικά υπάρχουν ασθενείς που μας έχουν αναφέρει μέχρι και σε 10 μέρες εξάλληψη τη της καυσαλγίας των άνω άκρων. Ωστόσο, βιβλιογραφικά άλλε μελέτε αναφέρουν βελτίωση και άλλε όχι τη ταχύτητα αγωγιμότητα του γαστροκνημίου νεύρου, ενδεχομένω και λόγω διάρκεια χορήγηση. Σε δίμηνη ή τρίμηνη χορήγηση. Και τετράμινη υπάρχουν βιβλιογραφικά, Μ. και ίσω αν το μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθο χρόνου να έχουμε και άλλα αποτελέσματα. Μένει να το δούμε. Δεν παίρνουν άλλα φάρμακα για την ευρωπάθεια η αισθένειά όχι, 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 όχι. Ήταν ναΐβ και τους δώσαμε ε, στην αρχή της ε, θεραπείας, δεν παίρναν τίποτα και μετά τους χορηγήσαμε το αλφα-λιποϊκόξι και μετρήσαμε σε δύο μήνες. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.